Donald Trump επέστρεψε έξαλλος από την Ουάσιγκτον και πέρασε αμέσως την αντεπίθεση. Είναι όνειδος για τη χώρα μας. Είναι άλλο ένα κυνήγι μαγισσών. Είναι ο Άνταμ Σιφ και η παρέα του, οι δημοκρατικοί, φαντάζονται ιστορίες. Είναι ντροπή, το χειρότερο πράγμα για τη χώρα μας. Με εξώφυλλο που προκαλεί αίσθηση, κυκλοφόρησε το αμερικανικό περιοδικό Newsweek. Δείχνει τον Donald Trump να έχει καβαλήσει στους ώμους το άγαλμα τη ελευθερία και να αναφωνεί: Ελάτε να με πιάσετε. Στο εξώφυλλο υπάρχουν τρία ρήματα. Αγνώρισε, αρνεί σου, στην επίθεση. Άραγε, ρώτα το περιοδικό, θα καταφέρει και θα τη φορά να ξεφύγει. Θέλω να μάθω ποιο είναι ο άνθρωπο που διαβίβασε τι πληροφορίε των καταγγέλλοντα, επειδή αυτό δείχνει κατασκοπία. Ξέρετε τι κάναμε όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε κατασκόπου και προδότε, σωστά. Το χειριζόμαστε λίγο διαφορετικά από αυτό που κάνουμε σήμερα. Η δήλωση του Τραμπ έρχεται ένα μετά την αποκάλυψη των New York Times. Ο μάρτυρα που έκανε την καταγγελία είναι αξιωματούχο τη Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών CIA, αναλυτή που για ένα διάστημα είχε διοριστεί στον Λευκό Οίκο. Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο μάρτυρα, ειδικό στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική στην Ευρώπη, έχει γνώσει νομικών θεμάτων και ότι μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο επέστρεψε στην υπηρεσία του. Αν και ο ίδιο δεν άκουσε τα όσα είπαν στο τηλέφωνο, Τραμπ και Ζελένσκι, όπου ο Αμερικανό Πρόεδρο ζήτησε ω χάρη στη διεξαγωγή έρευνα σε βάρο του Τζον Μπάιντεν και του Γιουτου Χάντερ, οι πολιτικοί αναλυτέ επισημαίνουν ότι η ιδιότητά του και η εξειδίκευσή του θα λειτουργήσουν προστατικά στην αξιοπιστία τη κατάθεσή του. Οι πολιτικοί αναλυτέ εκτιμούν ωστόσο ότι η υπόθεση τη καθαίρεση θα γυρίσει μπούμεραγκ και για του Δημοκρατικού. Η κοινή γνώμη δείχνει διχασμένη. Το 43% τάσεται υπέρ της έρευνας, ενώ το ίδιο ποσοστό τάσεται κατά. Από τον Νοέμβριο του 2016, οι οπαδοί του Τραμπ όχι μόνο δεν τον έχουν καταλήψει, αλλά τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί το ποσοστό δημοφιλίας του στο 45%. Το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 85% στις τάξεις των Ρευμπλικανών και στο εκπληκτικό 93% στις τάξεις εκείνων που τον ψήφισαν προτριετίας.